Στα μαθηματικά κατεύθυνσης και στα αρχαία ελληνικά διαγωνίστηκαν το πρωί μαθητές της Τρίτης Λυκείου διεκδικώντας θέσεις στο Πανεπιστήμιο μέσω της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων. Πιστεύω τα θέματα είναι βατά. Σχετικά με τα περσινά, δεν είχαν, κατά τη διάρκεια μου άποψη, δεν είχαν καμιά σχέση. Ήταν πολύ πιο εύκολα. Ένας διαβασμένος μαθητής όλη τη χρονιά θα μπορούσε ουσιαστικά να τα λύσει και σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Μαθηματικά κατεύθυνση. Εντάξει, δεν ήταν όσο δύσκολο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Περισσότερη προσοχή απαιτούσε στα μαθηματικά το τρίτο και το τέταρτο θέμα. Ήταν το ΔΕΛΤΑ 2, το δεύτερο ερώτημα και. Ένα στο τρίτο θέμα δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν. Το ΓΑΜΑ 2, αν δεν κάνω λάθος, ή το ΓΑΜΑ 3. Ήταν πολύ δύσκολα, εκτός στο τέταρτο υπήρχε κάποια δυσκολία, εντάξει, πάνω από τη βάση κάποιος άμα είχε διαβάσει έγραφε, σίγουρα. Οι μαθητές βρήκαν πιο εύκολα τα φετινά θέματα σε σχέση με πέρυσι. Πιστεύω ότι ήταν πιο εύκολα από τα περσινά. Εντάξει, ήταν πιο βατά από πέρυσι τα θέματα. Πιο βατά από πέρυσι, ναι, φωτογραφία, Αθήνα. Μεγαλύτερη δυσκολία φαίνεται να αντιμετώπισαν στο άγνωστο κείμενο, στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Μας βάλαν τα ηθικά νοικομάχια, ήταν αναμενόμενο και τα θέματα ήταν βατά. Έπεσε Αριστοτέλης, πρώτη και δεύτερη ενότητα από τα ηθικά νοικομάχια. Δεν ήταν τόσο πολύ αναμενόμενο και είχε ξαναπέσει. Περιμέναμε άλλες ενότητες και ιδιαίτερα Πρωταγόρας που ακούγονταν πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, ήταν σχετικά εύκολα. Εντάξει, αναλόγως. Το Ιστορίες και Αρχαιολογίες του Ρέθυμνου. Ναι, ήταν σχετικά εύκολα, αλλά δεν τα περιμέναμε αυτά. Περιμέναμε άλλα. Αλλά ήταν εύκολα. Πιο εύκολο από πέρυσι. Πολύ πιο εύκολο. Στο γνωστό μπήκε από τον Αριστοτέλη πρώτη και δεύτερη ενότητα. Όχι, περιμέναμε να μπει Πλάτωνας. Στο άγνωστο μπήκε ένα κείμενο του Σοκράτη που ήταν πολύ πιο βατό από τα περσινά. Πιστεύω ότι έχω γράψει ένα μέτριο βαθμό. Μάλλον φιλοσοφική. Την Τρίτη 3 Ιουνίου οι μαθητές των ΝΕΠΑΛ θα δώσουν εξετάσεις στα μαθηματικά, ενώ την Τετάρτη 4 Ιουνίου οι μαθητές της Τρίτης Τάξης των Γενικών Λυκείων θα δώσουν νεοελληνική γλώσσα, βιολογία και αρχές οργάνωσης.